Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Ξεκουράστηκες, κύριε μου? Χαίρετε. Τι κάνουμε καθόλου. Γεια σου, λέει. Λίγο, τι να ξεκουραστείς. Εντάξει, παιδί μου. Γυρίζεις στο σπιτάκι σου, στο κρεβατάκι σου. Ναι. Να φορτάσουμε λίγο ύπνο. Έτσι, είδες. Καλά, χόρτας και εκεί πάντως. Γραφείο δεν ήρθες. Να σε δώσω τώρα λίγο. Τι? Πολύ ύπνο, ρε φιλότυπος. Ναι. Ναι, ωραίος. Αφού δεν άφησε τον Ιωσήνικο το πρώτο βράδυ να... Τι να κάνω, φίλε, που το μένωσε. Τι να κάνω, ρε φίλε, τι να κάνω, ρε φίλε, αρέσει. Συγγνώμη. Εντάξει, είσαι καλύτερα τώρα? Όχι, τα ίδια. Εντάξει, δεν πειράζει. Άρα, πέστηκα. Ευχαριστώ. Λοιπόν... Τι γίνεται? Και στον Παναθηναϊκό το ίδιο είναι. Το κλίμα αντίστοιχο, δηλαδή. Είναι μέρα χαλάρωση σημερινή, ξεκούρασης. Εντάξει. Είχαν ρεπούτωση όλους οι παίκτες. Οπότε όλοι σήμερα νομίζω βρήκαν μια ευκαιρία να κάνουν τις βόλτες τους, να χαλαρώσουν με τις οικογένειές τους, με τους φίλους τους, με τους συντρόφους τους. Γιατί από αύριο πάλι ξεκινούν τα βάσανα για να μπούμε στη διαδικασία των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Άμεσα έτσι την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός έχει παιχνίδι με τον Άρη. Και Κυριακή το δεύτερο μάτς. Και αμέσως μετά... Είναι fast track διαδικασία από εδώ και πέρα, έτσι. Ναι, βέβαια. Μέσα σε ένα 20ήμερο, ακριβώς, μέσα σε ένα 20ήμερο θα γίνουν όλα. Γιατί θέλουν από την εθνική ομάδα να ολοκληρωθούν υποχρεώσεις έτσι ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία για το Προελυμπιακό. Ναι, αυτό είναι, να πω κάτι έτσι, η απόρρεια ναι. της διακοπής, που για μένα δεν έπρεπε να έχει υπάρξει. Τις διακοπές είναι στο Πάσχα εκεί τα play-off. Λες και θα γινόταν κάτι αν δίνανε ένα παιχνίδι τώρα. Θα είχαν τελειώσει και τα ημιτελικά τώρα και θα μπαίναμε στους τελικούς αμέσως. Και θα γινόντουσαν πιο αραιά. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, πιο νορμάλ, ας το πούμε έτσι, συνθήκες για τους αθλητές. Γενικότερα νομίζω ότι έτσι όπως είναι το καλεντάρι, είναι τόσο σφιχτά τα πράγματα και τόσο πώς να πω, δύσκολα για να βγει το πρόγραμμα. Έχω την αίσθηση ότι από τις επόμενες χρονιές, εάν βάλει και άλλες ομάδες η Ευρωλίγκα, μπορεί να ξεκινάει η Ευρωλίγκα γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου, ξέρω εγώ, και να τελειώνει καλοκαίρι. Κάπως έτσι. Ναι, γιατί και νομίζω ότι και το Final Four δεν έχει ξαναγίνει τόσο αργά. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει τόσο αργά το Final Four. Τέλος πάντων είναι από το τόσο βάθια μέσα στο Μάιο. Έτσι. Ναι. Δεν το θυμάμαι δηλαδή σε άλλη νομάδα. Κοίτα, να σου πω κάτι τώρα, επειδή είναι και το, και το αυτό που λες για το σφιχτό πρόγραμμα και όλα τα σχετικά, είναι το προολυμπιακό. Άμα αν με το καλό έρθει η πρόκριση στους Ολυμπιακούς, πραγματικά. Ναι, ούτε ένας θα τα πάρουν. Ναι, ειδικά, ούτε θα πάνε τρένο. Ναι. Ακριβώς, οι διεθνείς ούτε ανάσα τα πραγματικά. Αν τα κάνουν διακοπές με μια-δύο εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσουν τα Ολυμπιακοί ή μάλλον με το που τελειώσουν τελική μέχρι να ξεκινήσουν το Ολυμπιακό να κάνουν 2-3 μέρες και μετά με το καλό πάμε στους Ολυμπιακούς να κάνουν εκεί μετά τις Ολυμπιακούς αγώνες διακοπές 2-3 εβδομάδες. Εντάξει, όπως και να το κάνουν, το ξέρουμε βέβαια, αυτό το ξέραμε. Ίσως ήταν και λάθος τελικά αυτός ο τρίτος γύρος που μπήκε στο πρωτάθλημα. Ναι, στην ουσία του πράγματος, άμα το δεις, δεν νομίζω ότι προσέφερε ακριβώς, κάτι ιδιαίτερο. Ακριβώς, αποτελέσματος, δεν προσέφερε κάτι. Περισσότερα παιχνίδια πράγματα και περισσότερο έτσι να ταλαιπωρηθούν κάποιοι παίκτες. Δεν μου λες, πάμε για sold out την Παρασκευή. Sold out νομίζω θα γίνει, θα ξαναγώ σε λίγο να πω ότι θα γίνει sold out. Εντάξει, γίνεται κακός χαμός όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε και μια ανακοίνωση από την ΚΑΕ. Αυτό θα σου έλεγα. Προς τι αυτή η ανακοίνωση, δηλαδή από πού άλλο θα μπορούσαν να πάρουν οι φιλαθλοί? Αγοράζουν εισιτήρια διάφορες πλατφόρμες. Ναι. Okay. Από τον επίσημο συνεργάτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και τα μεταπολούν σε πιο ακριβές. Μάλιστα. Οκ. Μάλιστα, ακόμα και για αυτά. Για όλα, τι είναι. Άρα τον Νίκο, τι γινόταν στο Βερολίνο με το. Για άλλο το Βερολίνο, εντάξει, οκ. Άντε, εκείνα. Όχι ότι θα το καταλάβω, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Χαμός. Είναι μεγάλη δίψα του κόσμου. Νωρίτερα είχα, που μπήκα ήταν γύρω στις 45-50.000 στην ουρά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο. Οπότε νομίζω ότι... Θα υπάρξει και... κάποιο event με Γιώργο. Ναι, κάτι θα γίνει σίγουρα. Θα κάποια... σίγουρα, έτσι. Ναι. Πέρα από το μάτι σίγουρα κάτι θα γίνει. Για όσους δεν έχουν δει, ίσως κλείνουν να δουλεύανε, που έγινε υποδοχή. Έγινε ο κακός χαμός στην Αθήνα χτες, με την καλή έννοια βέβαια. Ναι, πρέπει απλά την Παρασκευή το βράδυ έχει δυνατότητα κάποιος που δεν μπορούσε να πάει να... και να χειροκροτήσει και να δει από κοντά την κούπα, έτσι. Ακριβώς. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους όλες αυτές τις μέρες και μετά την Κυριακή και σε πάρα πολλές πόλεις. Εγώ λάβανα μηνύματα από κάθε μεριά της Ελλάδας. Μου στέλναν και βιντεάκια και μηνύματα ότι ο κόσμος ήταν έξω και πανηγύριζε.
την κατάκτηση του τροπέου από τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι είναι κάτι που έχει και ο ανάγκη και ο κόσμος του Παναθηναϊκού αυτό, έτσι. Το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και το χάρηκε με την ψυχή του. Και ακόμα το χαίρεται, δηλαδή ακόμα συνομιλώντας και τους γνωστούς, ακόμα είναι σε μια διαδικασία έτσι που απολαμβάνουν τον νέκταρο, να το πω έτσι, της μεγάλης αυτής επιτυχίας του Τριφυλιού. Και το μεταξύ το σκεφτόμουν και λέω ποιος να το έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίρνει το τρόπαιο με τόση άνεση στο τέλος, έτσι. Δηλαδή δεν είχαμε ούτε άγχος στο τέλος. Αυτό είναι το τρομερό.